Τίποτα. Απλά είδα. Εγώ δοκίμασα πάντως μία τέτοια ξυλάκια κανέλας και ηλάνης. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Αλλά τα ανακάλυψα προσφάτως. Το ξυλάκι κανέλας δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Το βάζω μέσα. Έρχεται φυσικά από το εξωτερικό. Ναι, ναι, δίπλα-δίπλα όλα. Και μας δίνει ακόμα περισσότερο άρωμα όταν τα ανοίξουμε, όταν το σπάσουμε. Έτσι. Ή όταν τα τρίψουμε τα δυο μαζί, θα δείτε τι άρωμα θα βγάλει. Νομίζω την επόμενη φορά που θα πάω στην Κωνσταντινούπολη δεν θα φύγω από την κουζίνα σας. Να μην φύγεις, θα μαγειρεύει, μένει 24 ώρο. Και θα γυρίσω 200 κιλά περισσότερο. Δεν το νομίζω, είναι υγιεινή κουζίνα. Μαραθώνεις φαγητού. Να άλλος γιος, εδώ είναι. Το βλέπεις, Κωνσταντίνα, με το λευκό που κάμισε. Τον είδα εγώ σε ένα επεισόδιο. Αυτός εδώ που τρώει νύχτα μέρα τα φαγητά μου, τον βλέπεις να είναι χοντρούλης. Όχι. Αλλά είναι και ψηλός, βέβαια. Εντάξει. Το έχει το σόι μας. Και εσείς είστε πολύ ψηλή γυναίκα. Φοράτε φλατ. Ο παππούς μας ήταν ψηλός. Τα καλά γονίδια. Ο παππούς, ο γιος σου φουρναρεί, αυτός είναι ο παππούς. Όχι, ο παππούς μας ήταν γιατρός. Δεν μπόρεσε να γλιτώσει το επίθετο. Το χάσατε το γιο. Νάτος. Είναι ο ζευγαρωμένος ή λάθος δείχνουμε? Όχι, είναι ελεύθερος. Μια χαρά τα δείχνουμε. Πολύ σωστά τα δείχνουμε, κυρίες και κύριοι. Στείλτε εδώ πέρα τα. Τι είπαμε, τα σουτζουκάκια, όχι. Τι είπαμε, δολμαδάκια. Τα ντολμαδάκια. Αλλά κάντε και σουτζουκάκια. Να τα εγκρίνει εδώ η κυρία Μαρία. Σουτζουκάκια σμυρνέικα, Τα φτιάξαμε στο Αρναούτκιο για αυτά. Στο Μέγα Ρεύμα. Τώρα γεμίζουμε όλο το τηγάνι με. Ναι, όσο προλάβουμε να γεμίσουμε αυτό. Όσο προλάβουμε. Ας δείξουμε μερικά, έτσι, Παύλο. Ναι. Γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ναι. Ας ανάψουμε τη φωτιά μας τώρα. Α, έχω μια καλύτερη ιδέα. Τι έπαθες εσύ? Έχουμε το ίδιο ακουστικό γι' αυτό. Σταμάτα να προδίδεις τις ιδέες μου. Εγώ θα σας ταξιδέψω, κυρία Μαρία, στη Βαρκελόνη. Μ' αρέσει. Σας αρέσει? Παράδεισος γαστρονομίας, ναι. Α, για πείτε. Φανταστικό μέρος. Είναι φανταστικό. Με ατελείωτους μεζέδες, με ατελείωτα φαγητά, με πολύ ωραία κουζίνα. Η περιοχή Σαν Σεμπάστιαν που είναι ένα χωριό με όλα τα ρεστοράν με μισελέν αστέρια. Συμπληρωματικό ταξίδι στη Βαρκελόνη, παρακαλώ. Τέλεια. Μέχρι τότε όμως θα σας πάω στο πιο σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο της Βαρκελόνης, το Elborn, το οποίο έχει ανοίξει το Σεπτέμβριο και μέχρι τότε.